Στην παραδοχή ότι η γέφυρα Μοράντι που κατέρευσε τον περασμένο Αύγουστο στη Γένοβα και στήχησε τη ζωή σε 43 ανθρώπους δεν έπρεπε να λειτουργεί, προχώρησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Καρμέλο Τζεντίλε κατά τη διάρκεια της προανακριτικής έρευνας. Ο Τζεντίλε κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή ότι είναι συντετριμένος με την τραγωδία και πως καθημερινά αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να την αποτρέψει. Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν είχε έγκαιρα στην κατοχή του όλα τα έγγραφα που έπρεπε και ότι αν θα γινόταν αυτό θα είχε διαμορφώσει άλλη εικόνα προκειμένου να ζητήσει τη διακοπή της κυκλοφορίας στη μοιραία γέφυρα.